5 MCU. Γεια σας, Ιντουκία, και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Top 5. Είμαι η Άσπα και είμαι καλά. Γεια σας, Εντούκια, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Top 5. Είμαι η Άσπα από το The Hungry Chess και αυτό είναι το δικό μου Top 5 MCU. Και γιατί λέμε MCU γενικά? Γιατί, αγαπητέ μου αδελφέ, δεν θα μιλήσουμε μόνο για ταινίες, αλλά και για σειρές που έχουν μπει στο MCU. Είναι canonically στο MCU. Είμαι ενθουσιασμένη και πραγματικά δεν μπορώ να περιμένω, οπότε πάμε αμέσως στο νούμερο 5. Παρένθεση! Αυτό το επεισόδιο θα έχει spoilers, οπότε be warned, you've been warned. Προσοχή! Δεν θα κρατηθώ καθόλου με τα spoilers, γιατί δεν θα γινόταν να είναι top 5 χωρίς να πω τη γνώμη μου σε σημαντικά plot points της κάθε σειράς ταινίας κτλ. Στη θέση νούμερο 5 λοιπόν έχουμε το δεύτερο Guardians of the Galaxy σε σκηνοθεσία James Gunn. Βγήκε το 2017 και έκανε πάταγο στην καρδιά μου, γιατί ήταν υπέροχο. Γενικά έχω ερωτευθεί τους χαρακτήρες του Guardians of the Galaxy. Είναι όλοι τους πολύ καλογραμμένοι και ιδιαίτερα η Gamora και ο Peter Quill είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες στο MCU. Εδώ μας εισάγονται καινούριοι χαρακτήρες όπως είναι η Mantis, η οποία λειτουργεί ως ηρεμιστικό, υπνοτικό για έναν ολόκληρο πλανήτη, τον Ego, ο οποίος τυχαίνει να είναι Celestial και να είναι ο πατέρας του Peter Quill. Go figure! Η ταινία είναι εξαιρετική από άποψη σενάριου, προσωπικά τουλάχιστον, και από άποψη εφέ. Και άποψη φωτογραφίας, βασικά. Μεγάλη εντύπωση, όχι εντύπωση βασικά, μας έχει μείνει νομίζω σε όλους μας πάρα πολύ χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης ταινίας, η εισαγωγή της, στην οποία είναι ο Baby Groot, να χορεύει το Mr. Blue Sky και πίσω να συμβαίνουν το έλα να δεις. Όλοι οι Guardians να προσπαθούν να πολεμούν ένα τέρας για να πάρουν μπαταρίες, όπως λέει και ο Rocket, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και το νου τους στο Baby Groot, που μπορεί να φάει ένα ζωήφιο ή να καβαλάει ένα, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Όσον αφορά τη μουσική, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο του Guardians of the Galaxy 1, με παλιά μουσική από τα 80s, 70s. Αλλά πέρα και από την υπέροχη μουσική, έχουμε και πολύ όμορφα σημεία στην πλοκή, όπως είναι το γεγονός ότι η Γκαμόρα και ο Πίτερ έρχονται ακόμα πιο κοντά και το γεγονός ότι η Γκαμόρα με την αδελφή της, την Νέμπιουλα, έρχονται πάλι κοντά, ακόμα και αν η Νέμπιουλα προσπαθεί να την σκοτώσει στην μισή ταινία και καταφέρουν να έρθουν πιο κοντά. Αυτό είναι το ζήτημα. Η υπέροχη σκηνή ήταν εκεί που ο Ίγκο έχει πείσει τον Πίτερ ότι πρέπει να εκπληρώσει το πεπρωμένο του και να γίνει η μπαταρία του. Ναι. Ναι. Που okay. Επίσης, στη συγκεκριμένη ταινία πεθαίνει και ο γιον του, που ήταν το father figure του Peter Quill, ακόμα και αν παίχθηκε μπινιά. Και κλάμε ασπασία. Και κλάμε ασπασία. Και Mary Poppins, y'all. What? You look like Mary Poppins. Is he cool? Hell yeah, he's cool. I'm Mary Poppins, y'all! Και στην τελική να σας πω κιόλας κάτι. Όλοι παίζουν σε αυτή την ταινία, ακόμα και τον Σταλόνε φέρανε. Επίσης, για να κλείσουμε και με το νούμερο 5, ήθελα να πω ότι σε ένα από τα post-credit scenes που υπάρχουν στο Guardians of the Galaxy 2, μας εισάγεται πολύ vaguely ο Adam Warlock. Οπότε πάμε στο νούμερο 4. Στο νούμερο 4, λοιπόν, έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε μια σειρά. Έχουμε τη σειρά! Έχουμε λοιπόν τον Loki. Το Loki διαδραματίζεται ακριβώς μετά τα γεγονότα του Endgame, τη στιγμή που ο Loki παίρνει το τεσσεράκτιο και μπαίνει κάπου εντελώς αλλού, δημιουργώντας μια άλλη πραγματικότητα. Και εκεί σκάει με το TVA, οργάνωση η οποία ουσιαστικά προστατεύει τα timelines. Σε αυτή τη σειρά, με τα 6 επεισόδια, όσα είναι λοιπόν και τα Stones, βλέπουμε τον Loki να περνάει διάφορα,
και μέσα σε αυτό το ταξίδι να γίνεται το καλύτερο version του εαυτού του. Να γίνεται λίγο πιο down to earth, να έχουμε πάρα πολύ character development ουσιαστικά. Από εκεί που είναι ένας ημίθεος ο οποίος θέλουν όλοι να τρέμουν μπροστά του και να του κάνουν θεατρικά έργα προς τιμή του, ενώ εκείνος τρώει στα φύλλα με τη ρόμπα του ως Όντιν. Γκουχου γκουχου, Ragnarok. Βλέπουμε ότι αρχίζει να εξελίσσεται και να μην σκέφτεται τόσο πολύ τον εαυτό του. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε το γεγονός ότι κάθε επεισόδιο κειμενόταν σε διαφορετικά χρώματα. Το πρώτο επεισόδιο, π.χ., είχε να κάνει, νομίζω, περισσότερο με το χρώμα κίτρινο, το οποίο είναι το Mindstone. Σε ένα άλλο επεισόδιο έχει πάρα πολύ έντονα τα πράσινα, το οποίο είναι το Timestone. Όλα τα επεισόδια έχουν διαφορετικό χρώμα, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν ουσιαστικά το κάθε διαφορετικό stone. Άμα το παρατηρήσετε. Θα υπάρξει λογικά δεύτερη σεζόν και επίσης έχουμε 1 εκατομμύριο διαφορετικούς Loki, ο οποίος ένας από τους οποίους είναι και αλιγάτορας. Γιατί όχι. Γιατί έτσι. Γιατί είναι safe sister βασικά, οπότε μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Και παίζει και τέτοιος. Παίζει και ο Owen Wilson, ο οποίος στην αρχή δεν τον είχα καταλάβει καν. Τον έχουν... έχει γίνει χαμελέοντας λίγο. Ναι, τρομερός. Και έχουν πάρα πολύ ωραία χημεία μεταξύ τους. Και ο Loki με τον χαρακτήρα του Owen Wilson. Πώς τον λένε. Δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, αλλά και με, και με την Sylvie, η οποία είναι το very end του. Είναι αυτός της άλλης σύμπαν. Ναι. Τέλος πάντων. Και έτσι κιόλας μαθαίνει να αγαπάει τον εαυτό του, που ενώ στην αρχή μας δείχνει ότι τον μισεί. Βλέπει επίσης το πώς καταστρέφεται η πατρίδα του. Και έτσι πείθεται ότι πρέπει να αλλάξω λίγο. Για μια σειρά, πραγματικά, κάθε φορά που το έβλεπα, νομίζω ότι βλέπω ταινία κανονική. Δηλαδή, δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από μια κανονική ταινία Marvel. Όσον αφορά τα κοστούμια, τα εφέ, τη φωτογραφία, τίποτα δεν είχε να ζηλέψει από Marvel ταινία. Ήτανε 6 μικρές ταινιούλες. Αυτό. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες για το Loki, αλλά θέλουμε να μείνουμε λίγο σε ένα χρονικό πλαίσιο, οπότε πάμε στο νούμερο 3. Και στο νούμερο 3, τι έχουμε? Έχουμε ταινία αυτή τη φορά. Και έχουμε το Thor Ragnarok, που είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες Marvel, σε σκηνοθεσία Taika Waititi, ο οποίος έχει αποδειχτεί ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες του Marvel Cinematic Universe. Ναι, μεν έχει τις αστείες του στιγμές, αλλά μπορεί να είναι και σοβαρό εκεί που χρειάζεται. Έχουμε την εισαγωγή χαρακτήρων όπως είναι η Valkyrie, η οποία είναι γαμάτη χαρακτήρας, έχει πήγασο! Εξαιρετική σκηνή είναι η σκηνή του χαμού των Valkyries, η οποία είναι υπέροχα σκηνοθετημένη από τον Taika. Μπράβο, Taika. Η φωτογραφία είναι υπέροχη επίσης. Είναι σαν πραγματικός πίνακας ζωγραφικής. Και κάθε φορά που το βλέπω είμαι σε φάση... Wow. Και έχουμε και την εισαγωγή ενός από τους πιο γαμάτους χαρακτήρες στο MCU. Του Jeff Goldblum. Who's gonna get him first? So, well, you're on the clock. Καλό. Όχι, όχι. Ο Grandmaster. Αλλά όχι, εννοούσα την Χέλα, η οποία είναι γαμάτη κακός. Kate Blanchett. Χαμελέοντας εννοείται. Ενσάρκωσε φοβερά τον ρόλο της Χέλα. Πραγματικά έχω πολύ λίγα πράγματα να πω για αυτή τη γυναίκα. Πέρα από το ότι είναι ηθοποιάρα και εκείνη. Και επίσης όλοι οι Marvel fans ήταν σε φάση: θέλουμε να δούμε τον Hulk. Πού είναι ο Hulk, θέλουμε να δούμε τον Hulk. Ο Taika Waititi μας τον έδωσε. Ο Taika Waititi μας τον έδωσε. Και με το παραπάνω είναι μια ταινία μόνο Hulk. Εντάξει, έχει και λίγο Bruce Banner, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, χρειάζεται κι αυτός. No Banner, only Hulk! Πολύ ωραία διάλογη με τον Thor. Είναι πάρα πολύ καλή η διάλογη με τον Thor. He's a friend from work. Έχουμε και το σοκ στο βλέμμα του Loki όταν τη στιγμή που βλέπει τον Hulk. Γιατί μην ξεχνάμε στο Avengers το 1 τον είχε λιώσει, τον καημένο. Ναι, κάνει callback σε παλιές ταινίες Avengers. Κάνει πολλά callback σε ταινίες Avengers, είναι η αλήθεια. Τρομερή μουσική. Εννοείται. Επίσης, είναι ουσιαστικά το προήμιο που μας εισάγει στο Infinity War.
Γιατί ουσιαστικά στο post-credit scene του βλέπουμε το τεράστιο διαστημόπλοιο του Thanos. Και φτάσαμε στη θέση νούμερο 2. Έχουμε μία σειρά, η οποία δεν μπορώ να την πει σειρά, είναι... κάθε φορά που τη βλέπω, blows my mind. Μπλοκομπλόκο παθαίνω. Στο νούμερο 2 λοιπόν έχουμε ακόμα μία σειρά και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το What If. Ναι, ξέρω, είναι animation, αλλά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από κανονική σειρά ή κανονική ταινία Marvel. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει. Γιατί πραγματικά σου δίνει τόσα διαφορετικά concept τα οποία... It blows your mind! Σου δείχνει Avengers που είναι zombie. Σου δείχνει το Dark Stephen Strange. Σου δείχνει Captain Britain. Σου δείχνει όλους αυτούς τους διαφορετικούς χαρακτήρες σε ένα διαφορετικό σύμπαν, σε διαφορετικές καταστάσεις και απλώς δεν περιμένεις να δεις αυτό που θα δεις στο τέλος, γιατί τα τρία, νομίζω, τελευταία επεισόδια συνδέονται και συνδέονται πολύ ωραία. Και εδώ αξίζει να πούμε ότι συνδέονται με το καινούργιο Doctor Strange που βγαίνει τον Μάιο. Things just got out of hand. Το Multiverse of Madness, που ανυπομονούμε να το δούμε. Ναι, είδες, τον έχει κάνει teaser στο τρέιλερ. Στο τρέιλερ, ναι. Και εκεί ήταν η ασπασία στο θέατρο, στο σινεμά, έτσι, πάμε λίγο, έτσι. Πάμε λίγο Strange Scream. Καλά. Ό,τι καλύτερο. Πολύ καλό είναι και το γεγονός ότι πολλοί από τους ηθοποιούς που έχουν παίξει τους χαρακτήρες τους έχουν δανείσει τη φωνή τους στον χαρακτήρα τους πάλι ως animation. Full Crown Prince of Asgard. Thermal signatures off the charts. Εκτός από πολύ λίγες εξαιρέσεις όπως είναι ο Tony Stark, ο Chris Evans. Μ' αρέσει που λέω Tony Stark το χαρακτήρα και μετά λέω Chris Evans τον ηθοποιό. Ναι. Ναι, θα μπορούσα να πούνε ότι επειδή είναι animation, το κάνει κάποια δευτεράτζα. Αλλά έχεις και τον Benedict Cumberbatch. And now can you save her? No, Steven. We can. Έχεις και τον Chadwick Boseman. I said, a Ravager never flies solo. Τον Σουρέστον. Έχουμε τον Chris Hemsworth, έχουμε τον Tom Hiddleston, έχουμε την Elizabeth Olsen. Ναι. Έχεις την τέτοια, την Atwell, πώς τη λένε, μωρέ, στο μικρό της. Hayley. Τη Hayley Atwell. Ναι. Και έχουν ρίξει τη δουλειά πάνω σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, το στυλ, εντωμεταξύ, το στυλ του animation θυμίζει κόμικ και θυμίζει και πίνακα ώρες-ώρες. Έτσι, είναι πανέμορφο. Και κάπου εδώ, πριν πάμε στο νούμερο 1, να σας θυμίσω να μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι. Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση πριν συνεχίσω στο νούμερο 1. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αδικήσει πάρα πολλές σειρές και ταινίες του MCU, όπως το WandaVision. Πραγματικά ήθελα να το βάλω μέσα στο top 5, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Το είχαν προμοτάρει σαν κάτι πολύ ανάλαφρο, κάτι πολύ άλλο από ό,τι κατέληξε να είναι. Και πιστεύαμε όλοι ότι δεν θα είναι μέρος του MCU, ότι θα ήταν κάτι μόνο του, γιόλο. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι θα είναι και στο Multiverse of Madness, κάπως θα παίξει λίγο. Πολύ. Πολύ. Αλλά εντάξει, προχωράμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο νούμερο 1, το οποίο είναι drumroll please! Δώσε! Θα πω την αμαρτία μου. Ποια είναι η αμαρτία σου? Έβαλα 2 ταινίες. Στο νούμερο 1 μία ταινία, σωστά, δεν γίνεται 2. Έβαλα 2, γιατί ουσιαστικά η μία είναι συνέχεια της άλλης και όταν την γύριζαν οι καλοί σκηνοθέτες Άνθρωνη και Τζο Ρούσο, την γύρισαν ως μία ταινία. Άρα, στη θέση νούμερο 1 έχουμε το Infinity War και το Endgame. Πραγματικά είναι δύσκολο να ξεχωρίσω αυτές τις δύο ταινίες, γιατί και οι δύο είναι πάρα πολύ ψηλά στο top 5 μου. Και μέσα στο μυαλό μου τους έχω ως μία ταινία. Αν με ρωτήσεις λοιπόν, άμα θέλουμε να δούμε Infinity War ή Endgame, θα σου πω, θα κάτσουμε να δούμε το Infinity War, θα το τελειώσουμε το Infinity War και θα δούμε και το Endgame.
λίγα πράγματα. Τι να πρωτοπιάσεις να πεις για τα εφέ του, για τις μάχες του, για την πλοκή του, για το γεγονός ότι ο Captain America κάθισε και είπε «You have to let go» και να συνεχίζεις με τη ζωή σου, ακόμα και αν έχεις χάσει τόσο πολλά πράγματα παλιά. Και μετά να πηγαίνεις στο παρελθόν και να βρίσκει πάλι την Peggy. Τέλος πάντων, προχωράμε. Διπρόσωπος λίγο, αλλά εντάξει. Έκανε τη ζωή του, είχαμε happy ending, αγκαλίτσες, φυλάκια. Εντάξει. Εντάξει, πέρα από αυτό και οι δύο ταινίες πρόσφεραν στο σινεμά γηπαιδικές καταστάσεις πάλι. Χειροκροτήματα, φωνές, κλάματα, όλα τα κάναμε. Και να πω κιόλας ότι και το Infinity War, αλλά κυρίως το Endgame, που ήταν και η τελευταία ταινία που έκλεινε όλο αυτό το phase, κατάφερε να χωρίσει σε ικανοποιητικό βαθμό όλους τους χαρακτήρες, να χωρέσει βασικά είναι η κατάλληλη λέξη, όλους τους χαρακτήρες του MCU μέσα σε μια ταινία. Το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά οι αδελφοί Ρούσο τα κατάφεραν. Δημήτρη, και στα δικά μας. Μπράβο. Και να πούμε ότι όχι μόνο έσπασαν τα ταμεία, αλλά νομίζω... Έκαναν και ρεκόρ. Έχει... Και το Endgame ξεπέρασε το... Avatar. Το Avatar. Το οποίο μετά ξανάνοιξαν και τα ξαναπέρασαν. Αλλά εντάξει. Απλώς θα πούμε ότι το ξεπέρασε και τελεία. Και ουσιαστικά έκλεισε και μια δεκαετία ταινιών Marvel, έτσι όπως έπρεπε. Ξεκίνησε και τελείωσε με έναν χαρακτήρα. Ποιον? Τον Iron Man. Και κλάμα η ασπασία στο τέλος. Κάπως έτσι τελειώνει κι άλλο ένα top 5. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, ελπίζω να περάσετε καλά. Μην ξεχάσετε να κάνετε like από κάτω αν σας άρεσε και να μας πείτε και από κάτω στα comments τι θέλετε να δείτε στη συνέχεια, αλλά και ποιο είναι το δικό σας top 5 MCU, είτε αυτό είναι ταινίες, είτε αυτό είναι σειρές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Ήμουν η Άσπα από το The Hungry Chest και θα τα πούμε. Καλή μας όρεξη!